Γέροντα, σαν Παλαβριώτη, μου λέγεται καλημέρα. Καλημέρα, κύριε, θα σας ευχαριστώ. Σας καλούμε και πάλι από την αγκαλιά της Παναγίας, θα έχουμε καιρό να μιλήσουμε. Να πούμε για τον κόσμο που ακούει, να υπενθυμίσουμε μάλλον και για εμάς και για εσάς, ότι είμαστε αποτυχισμένοι και στο σελίδα μας και εσείς ο ίδιος, από όλες τις παρατάξεις των ΓΟΧ, έτσι. Δεν έχουμε κάποια εκκλησιαστική κοινωνία με τους ΓΟΧ, ούτε με το πατριωτολογείο της παρατάξης, όπως και με το νέο ημερολόγιο. Αυτό το λέμε για να το θυμούνται κάποιοι, γιατί ορισμένοι μας κατηγορούμε κατά διαστήματα ότι σπρώχνουμε τον κόσμο στους γο και ότι κάνουμε τέτοια πράγματα. Λέγοντας την αλήθεια, λέμε ότι σπρώχνουμε τον κόσμο στους γο. Εμείς θα πούμε την αλήθεια μας ότι είμαστε αποτυχισμένοι από τους γο. Δεν έχουμε καμία επαφή εκκλησιαστική, έτσι. Ναι, εσείς είσαστε αποτυχισμένοι από τους γο. Εμείς δεν είμαστε ποτέ στους γο, οπότε δεν έχουμε αποτυχιστεί από τους γο. Έχουμε αποτυχιστεί από την. Από τον Πατριάρχη του Κωνσταντινούπολης που ανήκουμε. Ναι. Έτσι, αλλά έχουμε πει πολλές φορές για αυτά τα θέματα και για, την, για, το, για, το, για τους ΓΟΧ, για τον οικουμενισμό και όλα αυτά έχουμε τοποθετηθεί. Ναι. Δεν έχετε καλή εκκλησιαστική κοινωνία, αλλά δεν έχουμε και εμείς βέβαια. Ναι. Και βέβαια είμαστε και εμείς. Είμαστε και εμείς. Ναι. Και εμείς αποτυχισμένοι μας από το νέο βέβαια που μπήκαμε στη, μετά ακολουθούμε το πάτριο εκκλησιαστικά, το πάτριο ιδεολόγιο. Το οποίο είναι η παράδοση των πατέρων, έτσι. Και γι' αυτό λέμε είμαστε αποτυχισμένοι για τους γοχ. Να ακολουθούμε κάποια παράδοση των γοχ, έτσι. Όπως είμαστε αποτυχισμένοι για το νέο ημερολόγιο. Που έτσι είναι το συζητούμε πατερικά, ας το πούμε, έτσι. Πολλοί επειδή καταφερόμαστε κατά κάποιον, κάποιον Αγίον, κατά τη γνώμη τους, μας λένε ότι σπρώχνουμε τον κόσμο στους γοχ. Ναι, εμείς λέμε την αλήθεια. Για παράδειγμα, βγάλαμε πρόσφατα ένα βίντεο όπου το 1991 ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην εθρόνησή του, μετά από κάποιο σημείο, μετά από, το, από 30 λεπτά περίπου, αρχίζει και λέει ότι θα συνεχίσει αυτά που παράλαβε από τον προκάτοχό του, δηλαδή μιλάει πάλι για οικουμενισμό κτλ. Στην εθρόνησή του το 1991, έτσι. Και βλέπουμε να αντιπαραθέτουμε κάποιο βίντεο το 1992, που στο Άγιο Όρος που γίνοντας Παρίσιος του πάλι μετάνοια. Και πολλοί λένε ο Άγιος Παρίσιος λέει δεν ήξερε λέει για, το, για, το, για τα αιρετικά φρονήματα του Βαρθολομαίου. Μα το 1991, ένα χρόνο νωρίτερα, ο ίδιος ο Βαρθολομαίος, στην εθρόνησή του, τα είπε τα φρονήματα του. Τα γνωρίσαν οι πάντες, τα ακούσαν οι πάντες. Έτσι. Πώς γίνεται τώρα κατά την άποψή σας ένας, γιατί δεν μας τον παρουσιάζουν και γεωργατικό και ούτε κτλ. Πώς γίνεται να μην ήξερε τα φρονήματα του. Έχουν υποθεί πάρα πολλά για αυτό το θέμα. Εμείς έχουμε πει, έχουμε πάρει τη συζήτηση του. Γιατί πολλές φορές θέλουν να αποδώσουν σε έναν άνθρωπο το αλάθη του. Εννοείται ότι δεν ήταν, το Άγιον Όρος δεν πήρε τη σωστή θέση. Μετά το 70, που μετά το 71, 72, 73 που ξεκινάνε πάλι το μνημόσιο με τα μοναστήρια, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι γι' αυτό το λόγο μπήκαν καινούργιες συνοδείες για να μπορέσουν να αλώσουν το Άγιον Όρος στο θέμα της πίστης. Μέχρι τότε ο Πατριάρχης δεν είχε καμία εξουσία στο Άγιον Όρος και δεν πήγαινε ποτέ στο Άγιον Όρος. Αν θα πήγαινε, πήγαινε ως επισκέπτης και το αυτοδιοίκητο ήταν σε ισχύ. Τώρα γιατί σας τα λέω αυτά. Γιατί πρέπει να κάνουμε μια εισαγωγή για να πάμε σε αυτό που είπε ο Γέροντας Παΐσιος. Από εκεί και πέρα, όταν μπαίνουν οι νέες συνοδείες που είναι οργανωσιακές, αρχίζουν το μνημόσυνο. Έρχεται και εξαρχία από το Πατριαρχείο και απειλεί τους αγιορείτες ότι αν δεν αρχίσουν το μνημόσυνο θα τους καθαρίσουν. Γι' αυτό το λόγο κάνανε και τρεις ηγουμένους από Ξεροποτάμου, από την Ξενοφόντος και από την Γρηγορίου. Κάνανε τρεις ηγουμένους και μάλιστα ο Ξενοφοντινός, ο ηγουμένος, όταν πήγανε να τον κάνουνε, το είπανε, τον απειλήσανε ότι θα σε βγάλουν από ηγούμενο αν δεν αρχίσει να μνημονεύεις. Και ο ίδιος τους πέταξε την ράβδο, την ηγουμενική ράβδο, και δεν χρειάζεται να βγάλετε εσείς. Αλλά τα μόνος μου. Δεν υπάρχει θέμα. Δεν είναι το πρόβλημα η βαστούνα όπως είναι σήμερα που όλοι θέλουν την βαστούνα. Οπότε βλέπετε ότι μπαίνει μέσα και αλώνεται το αγενός με ποια
φιλοσοφία. Τη φιλοσοφία του Θεοδωρόπουλου, του Επιφάνου Θεοδωρόπουλου. Δηλαδή, ότι αν κάνουμε, αφήσει πλέον ο δυνητισμός, αλλά περνάει ο δυνητισμός από το ναι, μπορείς να κάνεις και από τη φυσική συντάξη, μπορείς να μην κάνεις και από τη φυσική συντάξη. Αυτό το πράγμα περνάει στο Αγιονόρος. Διότι πηγαίνει και ο Επιφάνιος μέσα στο Αγιονόρος, πηγαίνει Κύπρο και αρχίζει τους απλούς μοναχούς να τους παρασύρει, διότι πάντοτε αυτό το πρόβλημα πήγε στο Αγιονόρος. Άμα είχες ένα χαρτί, σε θεωρούσαν ότι είσαι μορφωμένος. Λοιπόν, ενώ δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Και βλέπετε, και βλέπετε ότι και από τους πανεπιστημιακούς υποτίθεται σε εισαγωγικά θεολόγους, κανένας δεν ήταν αποτύχηση. Και ο πατήρ Θεόδωρος που πρόβηκε σε μια αποτύχηση, είναι αποτυχία η αποτύχησή του, γιατί πηγαίνει σε μοναστήρια που μνημονεύουν και λειτουργείται με αυτούς. Δηλαδή δεν έχει κάνει αποτύχηση ο άνθρωπος, κοροϊδεύτηκε να αποτύχησε. Και τους ανθρώπους. Τι γίνεται τώρα, με αυτό το σκεπτικό, οι Αγιορείτες αρχίζουν πλέον και λένε ότι δεν πρέπει να κόψουμε το μνημόσυνο γιατί θα κάνουμε σχίσμα. Αυτό δηλαδή που κηρύσσει ο Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος. Ναι, δεν λέει ότι είναι δυνητικός ο κανόνας και καλά κάνουν αυτοί που διακόπτουν, αλλά περνάει σιγά σιγά ότι αυτό πρέπει να γίνει εισένδειξη διαμαρτυρίας και όχι η συνέχεια γιατί τα αποκοπώνουν το Πατριαρχείο. Για να ξυπνάνε τα αίματα, όπως λέγαμε. Με αποτέλεσμα, όλοι οι μοναχοί στο Αγιονόρος να αρχίσουν να μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Δηλαδή, ότι ναι, δεν πρέπει να κόψουμε, αλλά όχι να κόψουμε συνέχεια, γιατί θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Προσέξτε τώρα, αυτό το υιοθετεί και ο Γέροντας Παΐσιος. Γιατί συμφέρει από τη μία, όπως γράφανε πολλοί, ότι θα χάσουμε την κοινωνία μας και αυτά, απ' την άλλη όμως είναι τελείως αντιορθολογούσα, διότι μπορεί ένας κανόνας να φέρει σχίσμα στην Εκκλησία. Δηλαδή είναι βλάσφημο αυτό που λέγανε οι Αγιορείτες ότι θα γίνει σχίσμα στην Εκκλησία. Και γι' αυτό αρχίσαν το μνημόσυνο. Μα ο κανόνας δεν φέρνει σχίσμα. Είναι σαν να λέμε ότι όταν εκπληρώνουμε τους κανόνες θα κάνουμε σχίσμα. Αυτό λέγανε. Και αυτό πέρασε δυστυχώς ο Επιφάνιος ο Θεοδωρόπουλος. Τώρα θα μου πείτε από απλότητα οι Αγιορείτες. Ίσως από απλότητα. Δεν ξέρω, δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό. Ήταν όμως καταστροφικό αυτό που έκανε ο Θεοδωρόπουλος και αυτό που ακολουθούν και οι σημερινοί ιερείς, οι αντικουμενιστές εισαγωγικά, οι χαρτοπολεμιστές που όμως δεν κόβουν το μνημόσυνο, όπως είναι αυτοί οι ιερείς του Σαράτη Σαράτου, Πρωτόπουλος και λοιποί, με αποτέλεσμα η αίρεση να αυγατήρισε, να αυξάνεται. Μπαίνει λοιπόν Φιλαδελφίος ο Βαρθολομαίος, κάνει όλα αυτά τα έσχη που κάνει, γνωρίζανε τι είναι, ο Βαρθολομαίος τον γνωρίζανε. Και όταν ανεβαίνει στο θρόνο, υπάρχει αντίδραση από τους Αγιορείτες γιατί γνωρίζανε ποιος είναι. Τώρα, μερικοί είπαν ότι να δούμε τι θα κάνει και αυτός και δικαιολογούν έτσι κατά κάποιο τρόπο τον Γέροντα. Αυτό υπάρχει, μπορούμε να το πούμε. Όμως, πολλές φορές πρέπει να λέμε την αλήθεια όσο και να πονάει. Εμείς δεν κατηγορήσαμε ποτέ ότι δεν είχε βοηθήσει ανθρώπους ή ότι δεν είχε μια ασκητική βιωτή και όλα αυτά τα πράγματα. Ναι, έτερο είναι κάτερο. Όμως, πρέπει να βλέπουμε τους Αγίους Πατέρες τι λένε. Εγώ δεν θέλω να γίνω Αγιομάχος, με την έννοια δεν θέλω να πάω ανάγκια στον Άγιο Βασίλειο και στον Άγιο Ιγνάτιο που μου λέει ότι μη βλέπεις αν κάποιος κάνει θαύματα, αν αναστέλει νεκρούς, αν είναι θαυματοποιός, αν είναι ασκητής. Βλέπε πρώτα την πίστη του και από εκεί θα καταλάβεις αν είναι ψευδοπροφήτης ή αν είναι όντως άνθρωπος του Θεού. Αυτό λοιπόν το λάθος που κάνανε οι προκάτοχοι μας Αγιορείτες ήταν καταδικτικό για την κατάργηση της Ορθοδοξίας. Έπρεπε δηλαδή να έκανε κόψει το μνημόσυνο, να μην ξαναρχίσουν το μνημόσυνο του Δημητρίου και πιο πολύ το μνημόσυνο του Πατριάρχου. Όταν βγαίνει λοιπόν ο Γέροντας Παΐσιος, ο οποίος όντως αν έβγαινε και έκανε το σωστό, δεν έκανε το σωστό, έκανε λάθος. Δεν είναι ανεπίτρεπτο αυτό που είπε, ότι ο Βαρθολομαίος είναι ο καλύτερος, αν το είπε. Πιστεύω ότι το είπε, έτσι όπως έχουμε. Αν το είπε, είναι ανεπίτρεπτο, είναι λάθος, είναι τεράστια σφάλη. Γιατί παρασύρει στον κόσμο να ακολουθήσει ένα ξεδοποιημένο. Είναι ο καλύτερος Πατριάρχης, μόνο ο Σωτηρόπουλος είναι γιατί είναι ο χειρότερος Πατριάρχης. Και ο Σωτηρόπουλος δεν έκανε τα θαύματα που έκανε ο Παΐσιος. Ναι. Δεν έκανε τα σημεία, ούτε βοήθησε τόσο πολύ κόσμο στην πνευματική ζωή. Σε αυτό πάνω θέλω να σας ρωτήσω, γιατί πολλοί κόσμος το χρησιμοποιούσαν επιχείρημα και λέει «Μα ο Πάτερ Παΐσιος, ξέρω εγώ, μου έχει κάνει θαύματα,
να ο τάδε γέροντας, ξέρω εγώ, να παράγει ένα σωλικαρίτο, ξέρω εγώ. Έχουμε πόσα θάματα, αλλά βλέπουμε ότι οι άνθρωποι είναι μέσα στον οικονομισμό, έτσι. Κοιτάξτε, αυτό το έχουμε απαντήσει όσον αφορά τον Πάπα Δημήτρη, ο οποίος είναι προτεστάντης άνθρωπος. Εντάξει, δεν είναι... Εντάξει, τώρα τι μπορούμε να πούμε για τον Πάπα Δημήτρη, ο οποίος δυστυχώς είναι οικουμενιστής, δυστυχώς κάνει φοβερή ζημιά στην Ορθοδοξία και δυστυχώς είναι και υπέρ του εμβολίου. Να παραπέμψουμε τον κόσμο να δείτε το τελευταίο τελευταίο σας βίντεο. Δεν θυμάμαι το τίτλο για το Λυκαβητό, έλεγε συγκεκριμένα, έτσι. Τα θέματα του Λυκαβητού, να παραπέμψουμε τον κόσμο να το δει αυτό το βίντεο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για να καταλάβετε όμως τι ακριβώς γίνεται εκεί πέρα, έτσι. Ναι, ναι. Υπάρχει στις αποστολικές διατάξεις. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε πάντοτε, τι λένε οι πατέρες. Τι λένε οι Άγιοι Πατέρες, τι λένε οι, τι λένε οι Απόστολοι, γιατί δεν γίνεται να έχουμε οδηγούς κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν συμφωνούν με αυτό. Γι' αυτό και είπε, γι' αυτό και έλεγε ο Απόστολος Παύλος ότι καν άγγελος εξ ουρανού κατέβηκα του και μας ευαγγελιστεί κάτι διαφορετικό, έναν άνθρωπο. Μην τους ξενίζει όταν δεν συμφωνούμε με πολλά πράγματα που είπε ο κύριος Παΐσιος και ο κύριος Προφήλος. Μην τους ξενίζει, γιατί όταν δεν ακολουθείς τους Άγιους Πατέρες, είναι πολύ φυσικό και επόμενο για μας που γνωρίζουμε τους Άγιους Πατέρες, να μην ακούμε τους Νεοπατέρες. Λένε λοιπόν στις Αποστολικές Διατάξεις οι Απόστολοι, ότι μην κοιτάζετε τα θαύματα που γίνονται, γιατί τα θαύματα μπορεί να γίνονται και από τον ίδιο τον διάβολο. Και μην κοιτάζετε αυτούς που τα κάνουν, αλλά να κοιτάζετε τη ζωή τους, να κοιτάζετε το δόγμα τους και να ακολουθούν την Ορθοδοξία. Και εγώ ερωτώ, γιατί το Άγιον Όρος τόσα χρόνια μνημόνευε το Βαρθολομαίο? Ήταν Ορθόδοξος ο Βαρθολομαίος? Από το 92 που αναλαμβάνει ο Βαρθολομαίος Ορθοδοξία. Το 91, το 91. Από το 91. Δεν γνωρίζαμε ποιος ήταν ο Βαρθολομαίος. Το γνωρίζαμε γιατί ήταν μεγαλοφιλής. Ξέρουμε ότι συμφωνήσει. Και από το 91 και μετά άρχισε πάλι κάποια πράγματα να πηγαίνει στον Πάπα, να λέει κάποια πράγματα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν σταματάει η Αγία Ρήτη στο δημόσιο του? Και πώς μπορεί να βγαίνει ο καθένας και να λέει ότι επειδή ο Γιώργος Παΐσιος ήταν ο καλύτερος πατριάρχης που έκανε η Ορθοδοξία μας στην κατάλληλη εποχή να το δεχόμαστε? Δηλαδή ότι μας λέει ο καθένας να το δεχόμαστε αμάσιτα. Αυτό το πράγμα είναι γεροντολατρία. Γεροντολατρία και ειδωλολατρία. Δεν τα δεχόμαστε, δυστυχώς δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Ναι. Τον αγαπάμε, τον εκτιμάμε, ναι, αλλά φίλος ο Πλάτων φιλτράει η αλήθεια. Και δεν μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στους Αγίους Πατέρες. Πώς μπορώ να πάω κόντρα στον Άγιο Θεόδωρο του Στουδίτη και στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή? Ναι. Στον Άγιο Βασίλειο, όλοι οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας δεν συμφωνούσαν. Δεν συμφωνούν η πράξη τους και η θεωρία τους και η θεολογία τους. Δεν συμφωνεί με το Άγιον Όρος μετά το 73 και μετά. Δεν συμφωνεί. Αν ζούσαν οι Άγιοι Πατέρες, οι Μάξιμοι και οι Γρηγόροι και οι Βασίλειοι στο Άγιον Όρος, τότε που γινόταν αυτά, σίγουρα δεν θα είχαν καμία κοινωνία μαζί τους. Γιατί αυτή είναι η πράξη τους. Γιατί λοιπόν εγώ θα πρέπει να συμφωνήσω επειδή πάνε όλοι έτσι, ή επειδή το πέρα ένας γέροντας Παΐσιος, ή επειδή το πέρα ένας γέροντας Πορφύριος? Δηλαδή άλλοι Άγιοι δεν τελειώσανε. Ναι, όχι, πατάνε σε αυτό που σας είπα, ότι και καλά μας έχουν κάνει θαύματα, λέει, και τα λοιπά. Εν τω μεταξύ δεν έχουν γίνει σωστά και οι κατατάξεις τους, έτσι, έχουν γίνει πολλά κενά. Αυτό είναι το θέμα, ότι αυτό είναι το ζημιά που κάνει ο κομμουνισμός. Ότι τυφλώνει τους ανθρώπους, φοβούνται οι άνθρωποι να μην κατηγορηθούν ότι είναι αγιομάχοι, αν πάνε κόντρα στον γέροντα Παΐσιο. Γι' αυτό είναι λάθος, γιατί πας κοντά στον Χριστό. Εγώ θα προτιμούσα να πάω κόντρα με όλους, αλλά να είμαι με τον Χριστό. Καταλάβατε. Ναι. Όταν ο γέροντας Παΐσιος είναι αντίθετος με τον Χριστό, δεν θα δεχτώ αυτό που μου λέει. Και ας πάει όλος ο κόσμος εναντίον μου και ας με πούν αγιομάχο. Δεν με ενδιαφέρει. Αγιομάχος επειδή ακολουθά τον Άγιο Βασίλειο. Αυτός είναι αγιομάχος. Είναι μερικοί που βρίσκονται στην αποδείξη και φοβούνται να μην τους πούνε αγιομάχο. Δεν συμφώνουν με τον γέροντα Παΐσιο σε αυτά που λέει. Και σε αυτά που έγραφε στον γέροντα Σάβα τότε τον γέροντα του πατρός Αλυπίου. Πολλές επιστολές που είχαν ανταλλάξει, που το έλεγε ο κ. Σάβας τότε, ότι πρέπει να διακόψουμε το μνημόσυνο
Γιατί όχι τα πούμε εκτός εκκλησίας. Ποιος άγιος είπε ότι τα πούμε εκτός εκκλησίας, όταν κόψει το δημόσιο του πατριάρχου, όταν είναι αυτός έρετικος. Δηλαδή ο κανόνας σε φάση εκτός εκκλησίας που σου λέει ότι πρέπει να κόψει το δημόσιο του πατριάρχου όταν κλείσει έρεση και την κεφαλή. Ο κανόνας δημιουργεί σχίσμα μέσα στην εκκλησία, καταλαβαίνουμε τελείως. Δηλαδή και αυτά που μάθαμε θα τα ξεχάσουμε, επειδή βγήκανε τώρα δύο, τρεις καινούργιοι άγιοι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τη θεολογία του παλιά. Και γι' αυτό το επιμένω πολλές φορές, τα λένε αυτά, αλλά οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι δεν μιλάμε με εμπάθεια εναντίον αυτών των ανθρώπων. Και πολλές φορές υπερτονίζουμε και λέμε ναι, μπορεί να βοηθήσουν τον κόσμο, ναι, δεν αρνιόμαστε ότι μπορεί να γίνει επισημία. Αλλά αυτά δεν είναι απόδειξη της αγιότητας και αυτό το λένε οι αποστολικές διατάξεις απόσπαστα. Το λένε ο ίδιος Άγιος Βασίλειος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ο Άγιος Κοσονίσης λέγανε ότι μη κοιτάτε τα θαύματα. Ο ίδιος ο Χριστός λέει ότι θα έρθουν πολλοί που θα πούνε ότι κάναμε θαύματα μαζί σου, πάγαμε μαζί σου, αναστήσαμε νεκρούς και θα πει φύγετε από εδώ, είναι η αγάπη της ανοδίας, δεν σας ευχαριστώ. Πάνω σε αυτό πάλι να σας ακούσω. Έχουμε και κάποιες αιρετικές απεικονίσεις της Αγίας Τριάδας και εικόνες οικουμενιστικές κτλ. Και λέμε ότι είναι θαυματουργές αυτές οι εικόνες. Να πούμε στον κόσμο καταρχήν ότι η απεικόνιση της Αγίας Τριάδας, η σωστή απεικόνιση της Αγίας Τριάδας, άμα θέλουμε να το πούμε έτσι, είναι αυτή η φιλοξενία του Αβραάμ που λέμε, έτσι. Δεν απεικόνιζε τη Αγία. Ναι, δεν απεικόνιζε, πώς να το πω τώρα, δεν μου έρχεται. Δεν απεικόνιζε τη Αγία. Ναι. Δεν μπορεί να απεικόνιστεί. Ναι, πείτε μας πάνω σε αυτό. Η φιλοξενία του Αβραάμ, ναι. Η Αγία Τριάδα δεν απεικονίζεται. Το άνθρωπο ναι. Δεν μπορεί ούτε να το περιγράψουμε, ούτε να το απεικονίσουμε. Οπότε δεν ισχύει αυτό που βλέπουμε με τα περιστέρια και τα... Αυτό, κοιτάξτε να δείτε. Ο Άγιος Θεοδόρος Κουστοδίτης, επί οικονομαχίας, άμα διαβάσετε τις επιστολές του Νέσσα και δείτε τι λέει για την εικόνα του Χριστού, θα πει ότι στο πρόσωπο, λέει, στο πρόσωπο του Χριστού βλέπουμε την Αγία Τριάδα. Δηλαδή η Αγία Τριάδα δεν μπορεί ούτε να τη ζωγραφίσουμε ούτε να την απεικονίσουμε. Mm. Απλώς επειδή οι τρεις άγγελοι δεν ήταν εννοείται ότι δεν ήταν η Αγία Τριάδα που κατέβηκε κάτω. Έγινε, η Αγία Τριάδα αφήνει σώμα και έγιναν. Ήταν άγγελοι, αλλά οι άγγελοι είναι η σύνδεση της Αγίας Τριάδος. Γι' αυτό και ο Αβραάμ μιλούσε ως ένα πρόσωπο στους τρεις. Γι' αυτό και είναι κατά πάντα όμοι σε αυτό που απεικονίζονται και όλα αυτά. Είναι σε αυτό που απεικονίζει η εικόνα. Είναι η στύπων της Αγίας Τριάδος οι τρεις άγγελοι. Όπως και η στύπων της Αγίας Τριάδος είναι οι τρεις καταδύσεις στο βάπτισμα, είναι και όλα αυτά που επιτελούμε πολλές φορές μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας μας, είναι η στύπων της Αγίας Τριάδος. Παρ' όλα αυτά βρίσκονται κάποιοι και λένε, μα υπάρχουν θαυματουργίες εικόνες Αγίας Τριάδος, ξέρω εγώ, αυτή τη γνωστή με το περιστέρι, ξέρετε. Οι οποίες υπάρχουν εικόνες που θαυματουργούν, λέει. Είναι δυνατόν λέει, να είναι αιρετικές ή να θαυματουργούν. Κοιτάξτε, θαυματουργικές εικόνες έχουν και παπηγοί. Υπάρχουν εικόνες παναγίες που κάνουν θαύματα. Και θαύματα κάνει η Παναγία μας και στους μουσουλμάνους. Στους Μωαμεθάνους, συγγνώμη. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε τόσοι Μωαμεθάνοι που πηγαίνουν στον Άγιο Γεώργιο του Κουτουκά, κάνουν πάνω στην. Πολύ. Ναι, και πηγαίνουν και δίνουν θαύματα. Τα θαύματα τους. Γιατί τους κάνει θαύματα η Παναγία επειδή έχουν τη σωστή πίστη, επειδή είναι στη σωστή πίστη αυτή, επειδή πιστεύουνε. Λοιπόν, η απάντηση την έχουμε δώσει πολλές φορές, δεν χρειάζεται να την ξαναδώσουμε πάλι, αλλά βλέπετε ότι το θαύμα δεν είναι απόδειξη της αγιότητος, ούτε απόδειξη της ορθοδοξίας. Λοιπόν, η ομολογία είναι απόδειξη της ορθοδοξίας και των ακολουθήσεων τους πατέρες κατά πάνω. Γι' αυτό και βγάζουνε. Γι' αυτό και βγάζουν τον Σοφρόνιο του Έσεξ, ο οποίος όχι μόνο δεν είναι Άγιος, αλλά ήταν βλάσφημος και εναντίον των Αγίων. Και δηλαδή επειδή τον κάνανε Άγιο και τον Άγιο κατατάξανε, εμείς πρέπει να τον προσκυνήσουμε σαν Άγιο ή να τον τιμήσουμε σαν Άγιο. Σε καμία περίπτωση. Ο άνθρωπος ήταν αιρετικός, ήταν αντίχριστος, και ήταν ενάντια και στον μοναχισμό και στους κανόνες της Εκκλησίας. Και εγώ θα πάω να τον τιμήσω σαν Άγιο, επειδή μου τον βάζει ο Βαρθολομαίος. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι πρόβατα οι άνθρωποι. Δεν έχουν κρίση, ούτε θεολογική σκέψη, ούτε γνωρίζουν από πατέρες. Γι' αυτό και δέχονται τα πάντα χωρίς να. Α, είσαι Άγιο Μάχος, δεν δέχεσαι τον Σοφρόνιο. Α, δεν δέχεσαι τον Χριστό στο Μοσμίδη, είσαι Άγιο Μάχος. Α, δεν δέχεσαι τον Τάδε, είσαι του Τσαλίκη, είσαι Άγιο Μάχος. Κάτσε ρε παιδιά, πάμε από ποιος που είναι αγιωμάχος. Δηλαδή, επειδή δέχομαι τους Αγίους Πατέρες και δέχομαι το Ευαγγέλιο και τους Αποστόλους, είμαι αγιωμάχος. Όταν αυτοί πάνε κόντρα με αυτούς,
ήταν η ζωή τους δεν είναι σωστή. Ο Σοφρόνιος έχει κακοδοξίες που είναι καταδικασμένες από οικουμενικές συνόδους. Είναι δηλαδή καταδικασμένος από οικουμενική σύνοδο, από οικουμενικές συνόδους και θα τον έχω εγώ για Άγιο. Η ιδεολογία του είναι ερετική και θα τον έχω για Άγιο γιατί. Γιατί μου τον πασάρει Βαρθολομαίος. Όχι. Ναι. Ας με κατηγορήσουν και μαγικοί ομάδες, εγώ θα μπορούσα και τη συνείδησή μου ότι δεν ακολουθάω αγίους εισαγωγικά που είναι ερετική και βλάσφημη. Απλά πράγματα. Μάλιστα. Κάποιος αδερφός αποτυχισμένος, τώρα δεν θέλω να αναφέρω όνομα, μπορεί και εσύ να το γνωρίζει, μην με αναφέρει μέσα όνομα. Κάνει λίγο κατά διαστήματα για τα κοτσιδάκια σε ιερείς και λέει οι ιερείς δεν πρέπει να έχουν αυτή την κοτσίδα και τα λοιπά, πρέπει να έχουν κοντό μαλλί, το γένους και τα λοιπά. Τι λέτε πάνω σε αυτό, γιατί... Ναι, έχει δίκιο ο άνθρωπος, έχει λύσει όλα τα προβλήματα της Ορθοδοξίας, είναι ο φωστήριος Ορθοδοξίας, ναι. Σε αυτό στηριζόμαστε, περιμένουμε πότε θα πιάνει ένα βίντεο να δούμε τι θα κάνει και φυσικά αυτό που απομένει τώρα είναι να ασχοληθούμε με τις τρίκες του κεφαλιού του καθένα. Ναι, εσείς τι λέτε πάνω σε αυτό, γιατί λέμε ότι υπάρχουν κάποιες στο πηγάλιο μέσα, λέει κάποιοι κανόνες και τα λοιπά. Έχετε κάτι να πείτε. Τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα και τώρα θα ασχοληθούμε με τα κοτσιδάκια. Λοιπόν, δεν θα πάρω θέση καθόλου, δηλαδή ούτε καν θα απαντήσω, ναι. Ούτε καν θα ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Ναι. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Ναι. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα την παραπολή των Γεωργών, έτσι, που κάποιοι Γεωργοί πήγαν το πρωί στο χωράφι, κάποιοι πήγαν πιο μετά κτλ. Και προηγούνταν το ίδιο, έτσι. Να το αντιπαραθέσουμε τώρα με τους αποτυχισμένους. Έχουμε τους αποτυχισμένους που έχουν αποτυχιστεί από 2008-2009, όπως αποτυχιστήκαμε εμείς και στο σελίδα μας από το 2008-2009 και δουλεύουμε στον κόσμο αυτά. Έχουμε κάποιους οι οποίοι θα είναι μετέπειτα. Εμείς να πούμε ότι όλους τους βλέπουμε σαν αδελφούς. Ασχέτως αν ο ένας ήρθε μετέπειτα, ο άλλος ήρθε πιο πριν, ο άλλος ήρθε πιο μετά κτλ. Και θα πρέπει να πάρουμε αυτή την παραβολή όλοι και να την βάλουμε κάτω και να καταλάβουμε ότι ίδιος είναι ο μισθός όλων μας, έτσι. Δεν θα πρέπει να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, εσύ ήρθες πιο μετά, εμείς είμαστε πιο μπροστά, να δίνουμε περισσότερα κτλ. Έτσι. Γιατί να βάλουμε κάτω και τη μονή, συγγνώμη, η οποία έχει 50-60 χρόνια. Βέβαια στην διαδρομή χάλασε η πορεία της, αλλά πιστεύουμε ότι έχει επανέλθει τώρα με το θέμα του μνημοσύνου, αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με τις αναμοιρώσεις και αναβαφτίσεις αυτά τα θέματα, καταλάβατε. Και για αυτό το λόγο λέμε και ότι είμαστε αποτυχισμένοι από όλες τις παρατάξεις, ότι είμαστε αποτυχισμένοι, τον κόχο, ότι είμαστε αποτυχισμένοι από το ημερολόγιο, το επαναλαμβάνουμε και το ξαναπαναλαμβάνουμε συνέχεια. Και θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να καταλάβουμε ότι όπως περιμέναμε εμείς κάποιοι να γυρίσουν, να αποτυχιστούν και να γυρίσουν και με το πάτο ορτολογικά, θα πρέπει και αυτοί να κάνουν υπομονή με κάποιους άλλους. Καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή το ότι ήρθατε μετέπειτα εσείς, ότι θα έρθουν μετέπειτα κάποιοι άλλοι, πρέπει να περιμένουμε λίγο, γιατί δεν μπορούμε ξαφνικά από έναν άνθρωπο που είναι στον οικουμενισμό να το γυρίσουμε, να τον πάμε στην άλλη μεριά να αποτυχιστεί και ταυτοχρόνως να μάθει και για το πάτο δεν λέει την αλήθεια, έτσι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό έτσι υπακούεται, αλλά δυστυχώς αυτός είναι ο εγωισμός, ότι με το που αποτυχίζεται κάποιος άνθρωπος, πιστεύει τώρα πλέον ότι έχει γίνει ο Grand Papas και ότι έχει αυτός μονιτρεύει και ότι άλλοι όλοι θα κολοσπίδουν. Πράγμα το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στους αδελφούς που αποτυχίζονται, ναι. Και μετά γίνονται οι κριτές και λαπάντων. Και δεν καταλαβαίνουν ότι η αποτύχηση είναι ένας ενθουσιαστικός αγώνας. Ο μοναδικός ενθουσιαστικός αγώνας που μπορεί να γίνει για να ελευθερωθεί η Εκκλησία από την αίρεση, αλλά να ελευθερωθεί η Εκκλησία από την αίρεση. Ούτε να δημιουργηθούν παρατάξεις, ούτε να δημιουργηθούν συνόδοι, ούτε να πείξουμε ίδιο ενθουσιαστήριο, ούτε να κατηγορήσουμε και να πούμε ότι τώρα εμείς είμαστε σωσμένοι και εσείς να πάτε να πηγαίνετε. Ναι. Είναι εκκλησιαστικός αγώνας που γίνεται εν πρώτης για την ψυχή μας, γιατί εμείς θα προσπαθούμε να σώσουμε την ψυχή μας. Δεν σώσουμε άλλους ανθρώπους. Αλλά για να ελευθερωθεί η Εκκλησία μας, που η Εκκλησία είναι άνθρωποι, δεν θα το πάει. Να ελευθερωθούν οι άνθρωποι από την πλάνη της αιρέσεως. Αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν. Γι' αυτό και μιλάνε για κύρα μυστήρια, ότι δεν έχουν μυστήρια πλέον, ότι μας λένε, άμα δεν έχουν μυστήρια, πάτε κάντε τους επισκόπους σας, που δεν υπάρχουν επίσκοποι, πάτε κάντε κι εσείς τις εκκλησίες σας και τελειώνει η υπόθεση. Τι κάθεστε. Και κατηγορείται τους αιρετικούς. Μα άμα δεν έχουν μυστήρια, οι περισσότεροι από εμάς
Και εγώ ίδιος είμαστε ικανοί παντού, τα παιδιά μας είναι αβάφτιστα, έτσι. Αν και εγώ τα παιδιά μου τα έχω βαφτίσει σε αποτυχισμένους, τα έχω βαφτίσει σε κάποια παράδοση του παππού τότε. Είναι αντιεκκλησιαστικό αυτό που λένε, γιατί οι άνθρωποι σκέφτονται με τη λογική και δεν σκέφτονται με αυτά που λένε οι πατέρες, ότι χωρίζεται το ποινίο σε δύο μέρες στο υγιές και στο νοσό. Δεν μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι αυτό που λένε οι Άγιοι Πατέρες και την πράξη των Αγίων Πατέρων. Και μιλάνε, πάνε με τη λογική ότι πέφτει στην αίρεση, χάνει τα μυστήρια σου, χάνει τη σωτηρία σου. Τα μυστήρια ενεργούν εις κρίμα και κατάκριμα. Όπως ενεργούν σε έναν αμαρτωλό όταν πάει να πάρει τον Χριστό. Αυτό μπορεί να το καταλάβει. Γιατί δεν, είναι ενάντια στους Αγίους Πατέρες. Είναι αυτός ο οικουμενισμός. Έχει γίνει ζημιά σε αυτούς τους ανθρώπους, βγαίνουν μερικοί αποτυχισμένοι, που είναι αποτυχημένοι στην ουσία, γιατί δεν ακολουθούν τους Αγίους Πατέρες. Αφού η Οικουμενική Σύνοδο λέει ότι πρέπει να καθαιρεθεί πρώτα ο άλλος για να χάσει την ένωση. Εσύ από πού και σπουδαίνει αυτόματη καθαίρεση, πού είναι αυτόματη καθαίρεση. Ναι. Πώς. Και κάποιοι άλλοι, λένε για τον Ευρωβουλευτικό, λένε, μα όλοι δεν λέτε, πρέπει να τα πείτε όλα και τα λοιπά, εμείς τα λέμε όλα. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή, γιατί υπάρχουν άνθρωποι μας που μόλις αποτυχιστήκανε. Δεν μπορούμε να κάνουμε υπομονή κατά αυτούς. Ναι. Εμείς όταν βγαίνουμε και όλοι τα λένε εντωμεταξύ από ότι αυτά είναι χριστιανοί το πληκτρολογείο, ναι. Δεν έχουν πάθει τίποτε. Εμείς έχουμε διωχθεί. Ναι. Έχουμε, πηγαίνουμε, γυρίζουμε, πηγαίνουμε παντού. Έχουμε χάσει την ησυχία μας. Δεν κάνουμε τίποτε για να φτιάξουμε τίποτε. Περισσότεροι που ξέρω έχουν φτιάξει τα κελάκια, τους έχουν φτιάξει τα πάντα. Εμείς είμαστε πολλές φορές στα δρόμια. Εγώ... Είναι αυτό το θέμα, ναι. Και μας κατηγορούν και γι' αυτό. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί και η πορεία μας το έχει δείξει. Από το 2008 που έχουμε αποτυχιστεί, είδαμε στην πορεία ότι και εμείς κάναμε υπομονή με κάποιους από αυτούς που τα λένε. Και περιμέναμε να γυρίσουμε το Πάτριο, έτσι. Τους παρακαλάραμε, τους παρακαλάραμε. Το θέμα δεν είναι τώρα το ημερολόγιο. Ναι, όχι, τους παρακαλάραμε και για αυτό το θέμα και μας λέγανε τότε, ξέρετε, μην χάσουμε πλήμα για αυτά και λέγαμε, εντάξει, υπομονή, θα τους δείξω θέση και πραγματικά τους έδειξε και τα λοιπά. Ναι, αλλά θα πρέπει για αυτοί όμως να κάνουν υπομονή και με τους επόμενους αυτοί. Γι' αυτό λέμε την παραβολή του Γεωργών, ότι θα πρέπει όλοι τον ίδιο μισθό θα λάβουμε και θα πρέπει να κάνουμε υπομονή με όλους, έτσι, μεταξύ μας. Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός εκτός από κάποιους οπαδούς του Τρικαμίνα και αυτοί που είναι βοχ νεομερολογίτες, ότι το παλιό μερολόγιο όντως είναι το πρώτο βήμα του κοινωνισμού. Ναι. Που αλλάξανε δηλαδή. Ναι. Και με αυτό, το θέμα, όταν είχε γίνει και στη Ρόδο αυτή η σύνοδος το 23. Ναι, πάντα μου σε ακούμε. Ναι. Θα πρέπει να καταλάβουν ότι το ημερολογιακό ναι, είναι το πρώτο βήμα του κοινωνισμού. Αλλά ακολουθήσανε πάρα πολλά μικρά. Βλέπω ο κόσμος λοιπόν να πάει πίσω αυτά τα μήματα. Μερικοί καταλαβαίνουν κατευθείαν ότι πρέπει να αλλάξουν και το ημερολόγιο, να γυρίσουν και αυτό, γιατί έτσι θα βρίσκονται στην ακρίβεια και έτσι θα κάνουν μια σωστή αποτύχηση. Κάποιοι άλλοι δεν μπορούν να καταλάβουν και πρέπει να κάνουμε υπομονή και σε αυτούς για να μπορέσουν να καταλάβουν και να έρθουν με συνέστηση στην αποτύχηση με τον σωστό τρόπο. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις αποτύχηση σωστή, αν δεν γυρίσεις όλα τα βήματα στον οικονομισμό και να πας όχι στην ακρίβεια, γιατί πολλές φορές που λέμε οικονομισμό την ακρίβεια και την οικονομία, να πας εκεί πέρα που πρέπει να είσαι. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ψέματα στον κόσμο, γιατί το 24 είναι το ορόσημο, το 20 είναι με το 20 γίνεται η έναρξη του κομμουνισμού με την κύκλο αυτή, την ουσία που έχει γίνει πιο πριν. Από το 1902, αλλά το 24 είναι η πράξη του οικουμενισμού που γίνεται το σύστημα στην Εκκλησία και με αυτόν τον τρόπο αρχίζει και μπαίνει πλέον ο οικουμενισμός στη ζωή του ανθρώπου. Έχει την πράξη και όχι τη θεωρία μόνο, και από εκεί και πέρα έχουμε όλα αυτά που έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να το λέμε πολλές φορές και δεν πάρουμε να λάβει το κόσμο ότι αυτό είναι το Ιουλιανό ερωτολόγιο, είναι αυτό που πρέπει να ακολουθούμε λόγω του Πασχαλίου. Αλλά κάποιοι, επειδή δεν το καταλαβαίνουν, προσπαθούν να του περιμένουν για να γίνει σωστή και απαντήσει η δικιά του εκδήλωση. Μάλιστα. Προχθές είχαμε την ερώτηση του Κωνσταντίνου Κελένης, έτσι, και του Τίμιο Σταυρίου γιορτάζαμε. Θέλω να μας πείτε κάποια πράγματα πώς κατασκευάστηκε ο Τίμιο Σταυρός για την έμπνευση του Τιμίου Σταυρού κτλ. Ναι, αγία ελληνική είναι σε διαδικασίες τέλος πάντων για τον Τίμιο Σταυρό. Είναι μεγάλη ιστορία. Δεν θα ήθελα τόσο να μείνω σε αυτόν, γιατί οι περισσότεροι ξέρουν πώς έγινε αυτό το πράγμα και πώς εμφανίστηκε και ο
το σημείο του κυρίου Σταυρού στον ουρανό για το Κωνσταντίνο. Εγώ θέλω να μιλήσω σε κάτι άλλο, αφού το αναφέρατε αυτό. Είναι ότι υπήρχαν τρεις σταυροί. Έτσι. Και για να δουν ποιος είναι ο σταυρός του Χριστού, πάνε ένα νεκρό κοριτσάκι πάνω στους άλλους, των ληστών, και δεν έγινε το θαύμα, και βάλανε και στο σταυρό του Χριστού το κοριτσάκι και αναστήθηκε. Αυτό όμως μας λέει πολλά πράγματα. Γιατί σταυροί ήταν και οι τρεις. Έτσι. Και γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει: υπάρχουν πολλοί σταυροί, αλλά ένας είναι το Χριστό. Βλέπετε λοιπόν ότι πολλοί κηρύσσουν Χριστό. Πολλοί λένε για την πίστη του Χριστού. Πολλοί αναφέρονται στο όνομα του Χριστού, αλλά δεν σώζονται όλοι οι σταυροί. Πρέπει να είναι ο σταυρός του Χριστού για να σώσει. Όχι ένας σταυρός ενός άλλου, είτε είναι άλλος Χριστός από αυτός που ξέρουμε, από αυτό που ξέρουμε, είτε είναι κάποιου αλλού ανθρώπου και όχι Θεού. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει εκεί να μείνουμε και να εστιάσουμε. Ότι ο σταυρός του Χριστού σώσει, το Ευαγγέλιο του Χριστού σώσει, έτσι όπως είναι ερμηνευμένο και έτσι όπως έχει παραδοθεί από τους Αποστόλους και τους Άγιους Πατέρες σε εμάς. Οτιδήποτε άλλο δεν το αναγνωρίζουμε. Είτε το λέει Άγγελος εξ ουρανού, είτε το λέει ένας υποτιθέμενος Άγιος, είτε το λέει κάποιος ο οποίος όμως δεν έχει σχέση με αυτό. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέμε. Και δράβω το με τις ευκαιρίες να το πω, διότι προηγουμένως λέγαμε για αυτό το θέμα. Ναι. Σαν την παράθεση δεν έχουμε το τίμιο σταυρό, να είναι στο Λυκαβητό πάλι, να πούμε για το Λυκαβητό. Που εκεί πέρα λέει εμφανίζει ο πατήρ Δημήτριος και λέει έχει ένα σταυρό, λέει που τον έχει κατέβει εξ ουρανού, λέει ότι τον έχει δώσει κάποιος άγιος ή κάτι τέτοιο ας το πούμε, ο οποίος παρουσιάζεται συνέχεια θαυματουργός, δεν είναι θαύμα πίσω από τα άλλο κτλ. Για αυτό το φαινόμενο τι έχετε να δείτε, γιατί ότι κολλάει ο σταυρός λέει πάνω στο σημείο που έχει το πρόβλημα και κάτι τέτοια. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν είμαστε ενάντια στα φάρμακα, ότι δεν γίνονται φάρμακα στην πίστη μας, που είναι δόξα μας και δεν θα γίνονται, αλλά το θέμα ποιο είναι, ότι να σας πω κι εγώ έχω την ιοξίνο μέσα στο σταυρό που έχω και έχω και μια επιστήμη που ξαναδεί και εγώ δεν τα έλειψα. Αλλά ποτέ δεν γύρισα να κάνω περιοδίες και να σταυρώνω τους ανθρώπους με το ιοξίνο και να λέω ελάτε να δείτε καλά ή έχω 11 και αλείψαν το Αγίου Γεωργίου, το Αγίου Παντελεήμονος και λεπτά και να πηγαίνουμε και να κάνουμε θαύματα με αυτά. Δεν είναι η πίστη καταρχήν, είναι η πίστη των ανθρώπων που έλεγε στο θαύμα. Έτσι. Μπορεί δηλαδή να γίνει θαύμα, όντως μπορεί να γίνει ένα θαύμα και να γίνει από την πίστη από αυτού που το ζητάει, όχι από αυτόν που έχει το δημιουργήσει. Παρ' όλα αυτά όμως βλέπουμε ότι ο Παπαδημήτρης δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπορεί να κάνει θαύμα. Δεν τις πληρεί, τι να κάνουμε τώρα. Αφού είναι οικουμενιστής, αφού είναι εμβολιαστής, αφού είναι κοσμικός άνθρωπος και δεν έχει καμία Αγία Βιωτή η οποία θα εμπνεύσει για να πάει να γίνει. Και όλα αυτά που γίνονται είναι ένα θέατρο. Τα αναλύσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή και όλα αυτά. Δεν ήταν έτσι άλλη. Μένα δεν μου θυμίζει τίποτε. Αυτό μου θυμίζει προτεσταντισμό. Όχι μου θυμίζει, είναι προτεσταντισμός. Και γι' αυτό και πήρε και το χάρισμα από τους προτεσταντές. Δεν έχει καμία σχέση με την ορθοδοξία πάνω. Λοιπόν, γι' αυτό μην πλανιόμαστε. Να κοιτάμε πρώτα την πίστη, λέει τα σωστά, λέει τα ορθόδοξα. Τι να το κάνω εγώ, αν μου πει ότι ναι, πήγαινε, μνημόνευε και είσαι μια χαρά και πάει κάνει και το εμβολιάκι σου και δεν τρέχει και τίποτα. Θα χάσω την ψυχή μου έτσι. Το θαύμα θα με σώσει. Ναι. Λοιπόν, δίπλα είναι οι άνθρωποι, τη διδασκαλία να κοιτάνε. Επειδή είπαμε για τον πόλη τώρα προηγουμένως, να πούμε ότι βλέπουμε ακόμα, αν και έχει καταργηθεί η μάσκα και σε εσωτερικούς χώρους, πολλούς ανθρώπους να κυκλοφορούν με μάσκες ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, έτσι. Ναι. Σαν να μην έχει... συνεχίζουν δηλαδή οι άνθρωποι. Και τους βλέπεις ότι ζουν με φόβο, ότι έχετε να πείτε για αυτόν τον κόσμο, γιατί δεν είναι πάρα πολύ κόσμο, είναι φοβισμένος ο κόσμος. Με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή εμφυτεύουν τον φόβο της ασφαλείας. Διότι δεν υπάρχει ο Χριστός και στη θέση του Χριστού έχουν μπει όλα τα άλλα. Με αποτέλεσμα να γίνεται αυτό που λέτε. Λες και ο Χριστός δεν μας έπεσε με τρόπο έτσι ώστε να φιλτράρονται τα πάντα από τη μύτη και να υπάρχει αυτή η μάσκα μέσα μας. Τότε να περάσουμε μάσκα από έξω, η οποία κάνει ανεπανόρθωτη ζημιά και στο ανοσοποιητικό σύστημα και στο αναπνευστικό σύστημα και στο λάβο κλπ. Είναι αυτό το πράγμα ότι υπακούν σε ό,τι τους πούνε και δεν τα φιλτράρουν, γιατί δεν έχει πλέον κρίση ο άνθρωπος.
δεν έχει δικιά του γνώμη και επειδή για αυτή την ανασφάλεια που δημιουργείται με την έλλειψη του Θεού, προσπαθεί να την καλύψει με την τοποθέτηση της κάθε εντολής που δίνεται από κυβέρνηση, από επισκοπτικά, και να καλύψει την ανασφάλεια αυτή με αυτόν τον τρόπο. Πράγμα που είναι καταστροφικό για την ψυχή. Μάλιστα. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε για αυτά τα θέματα, υπάρχουν υγειονομικοί σαν αναστολή και υγειονομικοί με σοβαρά προβλήματα διαβίωσης, έτσι. Και όταν λέμε αναστολή, εννοούμε ότι οι άνθρωποι δεν πληρώνονται εδώ και πόσους μήνες. Είναι γύρω στις 8-9.000, οι οποίοι δεν πληρώνονται εδώ και πόσους μήνες, και άνθρωποι που έχουν και παιδιά με προβλήματα, έτσι. Και προβλήματα υγείας σοβαρά, τα οποία θα πρέπει να είναι και ασφαλισμένα αυτά τα παιδιά, να μπορούν να έχουν κάποιες, να τυχαίνουν κάποιες εξετάσεις που χρειάζονται με σοβαρά προβλήματα. Απλήρωτοι άνθρωποι, έτσι. Τους οποίους λένε ότι θα τους διώξουν τώρα κάποια στιγμή, ενώ από τη μία βγάζουν ότι το ΕΣΥ θέλει γιατρούς και νοσηλευτές, από την άλλη έχουμε 9.000 άτομα τα οποία είναι πλήρως ειδικευμένα, γνωρίζουν τις δουλειές κτλ. Και τα έχουν βάλει στην άκρη γιατί δεν κάνουν αυτό που λέει το ζήτημα, έτσι. Αυτοί οι υγειονομικοί έχουν ένα κάποιο κανάλι στο YouTube, να το πούμε, είναι το PAN ελληνικά, PAN 5882. Εκεί είναι η υγειονομική αναστολή, PAN 5882. Για όποιον θέλει μπορεί να μπουν μέσα, ο κόσμος να ενημερώνεται. Έχουν καθημερινές δράσεις αυτοί οι άνθρωποι. Τι έχουμε να πούμε για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί βλέπουμε ότι είναι οι μόνοι που αντιστέκονται, και οι οποίοι άμα σταματήσουν και αυτοί να αντιστέκονται, μετά σιγά έχουν οι επόμενοι, έτσι. Ναι, είναι ντροπή για τους άλλους υγειονομικούς που δεν κάνουν τίποτα. Είναι ντροπή τους που αφήνουν τους συναδέλφους τους και δεν κάνουν και αυτοί το ίδιο πράγμα. Δηλαδή βλέπετε πώς διαχωρίζει ο οικουμενισμός τους ανθρώπους και πώς αυτοί οι άνθρωποι βάζουν την τυχόνια, γιατί είναι το διέργειο. Λοιπόν, αν όλοι οι υγειονομικοί κάνανε αυτό που έπρεπε να είναι το σωστό και να υποστηρίξουν τους αδέρφους τους για την ελευθερία και όχι μόνο για την ψυχή τους, αλλά και για το σώμα είναι κακό, τότε δεν θα υπήρχε αυτό το πράγμα, δυστυχώς. Δηλαδή, είχε ξεφύγει ο άνθρωπος και το μόνο που νοιάζεται είναι να μην στην δουλειά του. Δεν νοιάζεται για τον συνάνθρωπό του, δεν νοιάζεται για την ψυχή του συνάνθρωπου του, δεν τελικά την ψυχή. Γι' αυτό είναι κακό. Εμείς το στηρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους, εννοείται, γιατί και με τον αγώνα που κάνουμε. Αλλά υπηρετούμε τις προσευχές και παρακαλάμε τον Θεό να δίνει δύναμη, φώτιση και υπομονή σε αυτούς τους ανθρώπους και θα δικαιωθούμε. Μπορεί να μην δικαιωθούμε σε αυτή τη ζωή, αλλά σίγουρα αν συνεχίσουμε και μείνουμε σταθεροί, θα δικαιωθούμε στην άλλη που θα δικαιωθούμε. Ναι. Αν και το ζητούμενο δεν είναι μόνο να βοηθήσουν οι υγειονομικοί, είναι να μπουν όλες οι ομάδες των ανθρώπων, των ορθοδόξων χριστιανών βασικά, να βρεθούμε στο πλάι τους, έτσι. Με οποιοδήποτε τρόπο μπορούμε και οποιοδήποτε μέσα μπορούμε ο καθένας μας, έτσι, οποιοδήποτε μέσα έχουμε, να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα, τώρα κάτι άλλο σχετικά με αυτά, δεν έχουμε να πούμε, ότι από Σεπτέμβριο ξεκινάμε πάλι τα ίδια, έτσι, έχουμε ενημερωθεί ότι τα γνωρίζουμε από τον Πρωθυπουργό ότι ξεκινάμε πάλι τα ίδια από Σεπτέμβριο. Ναι, από Οκτώβριο. Σεπτέμβριος ακόμα είναι τουρισμός, δεν θα έχει ακόμα διακοπές ο κορονοϊός. Βλέπουμε βέβαια και την απειλή των Τούρκων από τη μία. Απ' την άλλη βλέπουμε τους αναλαμπιστές που λένε ενάδερα θα πάρουμε την πόλη. Μάλλον οι άνθρωποι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται. Και ούτε μπορεί να καταλάβουν γιατί επιμένουν στην πλάνη τους. Βλέπουμε τους αναλαμπιστές, βλέπουμε και αυτούς που πάλι βλέπουμε εδώ πέρα. Δεν το θέλουμε εμείς, δυστυχώς αυτό είναι το θέμα. Βλέπουμε ότι βγάζουν προφητείες του Παϊσίου, οι οποίες βγαίνουν στο διαδίκτυο, βγαίνουν στις εφημερίδες, βγαίνουν στα περιοδικά. Αλλά ποτέ δεν παληθεύονται. Δεν πειράζει, εντάξει, αρκεί να γίνεται τώρα. Τώρα κοιτάξτε το βασικό. Ναι, τότε βγαίνοντας τα ίσως, αλλά δεν παληθεύεται κάτι από αυτό που είπε. Δεν μας ενδιαφέρει η πνευματική ζωή. Μας ενδιαφέρει να πάρουμε την πόλη και να έχουμε να τρώμε από τη σακουτάρια. Δεν μας ενδιαφέρει να δεν θέλουμε να πεθάνουμε. Θέλουμε να είμαστε τάξη. Αυτή είναι η κατάσταση τώρα. Τι να μιλήσουμε, τα έχουμε πει τόσες φορές, ο άνθρωπος δεν ενδιαφέρει πλέον για την πνευματική του ζωή, δεν ενδιαφέρει την ιδιωτική σου κυρία. Να μια σε λέμε για πνευματική ζωή και σωτηρία, έρχονται πολλοί και μας λένε και πού ξέρουμε ότι εσείς έχετε τη μόνη αλήθεια και, ότι, και τι υπάρχει, εγώ το έχω ακούσει από τη γιαγιά μου αυτό, έτσι, που μου λέει όταν ήμουν ένα μικρό παιδί, μου λέει για να πεθαίνει ο κόσμος και να μην γυρνάει, μου λέει σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα, μου λέει από την άλλη μεριά. Αυτό μου το έλεγε παιδί η γιαγιά μου. Τέτοια ονόματα είχα. Το οποίο κατάλαβα ότι είναι πλάνη μετά από κάποια χρόνια, βέβαια, έτσι. Όλα τα συμβούλια έχει πατέρες. Όλα βρίσκονται στην παράδοση της ύπνης. Και πρέπει να ανατρέχουμε εκεί. Δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή.
είναι η εξήγηση της Αγίας Μορφής και των Υπερθέρων που γίνεται και εκεί πέρα υπάρχουν όλα. Αν ανατρέψουμε λοιπόν και ταπεινωθούμε, γιατί δεν υπάρχει ταπείνωση, αν ανατρέψουμε και διαβάσουμε τις Αγίες Πατέρες, διαβάσουμε αυτά που λένε, θα πάρουμε απαντήσεις σε όλα μας τα θέματα. Να ταπεινωθούμε και να ακολουθούμε μόνο τους Αγίους Πατέρες και ούτε δίκαια μας κρίση, ούτε νεοπατέρες, ούτε μεταπατέρες, ούτε αυτούς που διαλύουν την πατρική παρόμηση. Μόνο τους Αγίους Πατέρες. Ναι. Εσείς τώρα τι προτείνετε στον κόσμο, ποια ας το πούμε βιβλία να διαβάζουν έτσι να έχουν και να έχουν μια σωστή πνευματική πορεία ας το πούμε και να λειτουργούν αυτή την πορεία. Να διαβάζουν πρώτη τάξη την Καινή Διαθήκη συζητάω οπωσδήποτε κάθε μέρα 2-3 κεφάλαια, αν όχι δεν μπορούν τουλάχιστον ένα κεφάλαιο. Να διαβάζουν τον Άγιο τον Χρυσόστομο, τον Άγιο Βασίλειο, τον Άγιο Μάξιμο, τον Άγιο Θεόδωρο στο δίδυ τις επιστολές τους. Όλους αυτούς τους Άγιους Πατέρες που είναι τόσο πολύ σημαντικοί. Όχι μόνο το γεροτικό και το λαυσαϊκό που είναι πάρα πολύ πνευματικά βιβλία, αλλά και τον Αβά Κασιανό, να διαβάζουν τον Αβά τον Άγιο Ισάκ τον Σύρο, τον Άγιο Εφέμ τον Σύρο, τα οποία θα τους δώσουν πάρα πολλές πληροφορίες και για την πίστη αλλά και για το τι γίνεται σήμερα. Ιδιαίτερως τις ερμηνείες του Ευαγγέλου του Αγίου Χρυσοστόμου, όπως είπαμε, του Αγίου Βασιλείου, τις ερμηνείες που γίνεται όλα αυτά. Αυτά, τους Αγίους Πατέρες. Όταν διαβάσουν τους Αγίους Πατέρες και μπουν στο νόημα, τότε πάει η πνευματική του ζωή, όπως λέμε, από μόνη της μετά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουν γνώση των Αγίων Πατέρων. Ναι, γιατί δυστυχώς πρέπει να διαβάσουμε βιβλία, πάλι θα το ξαναπούμε, τον νέο φανόν, ας το πούμε, έτσι. Και, ναι. Δηλαδή, ο Γέροντας Παΐσιος, ξέρετε τι έλεγε. Έλεγε, μην διαβάζετε του διαράκια που βγάζει ο καθένας. Ναι. Πηγαίνετε κατευθείαν στην πηγή. Και αυτά, γιατί δεν τα κάνουν αυτά που είναι επιτυχημένες. Είχε πολύ δίκιο σε αυτό που έλεγε. Ναι. Να πηγαίνουμε κατευθείαν στους πατέρες, όχι σε βιβλιαράκια, έγραψε αυτούς που πατάνε. Όχι, κατευθείαν στην πηγή των Αγίων Πατέρων. Το έλεγε, γιατί δεν το κάνουν. Ναι. Και μια και είπατε για Άγιους Πατέρες, προχθές στην εκπομπή που είχατε κάνει στο Λυκαβητό και για βιβλία που συζητάμε, έχετε βγάλει κάποια βιβλία τα οποία δίνουν στον κόσμο, έτσι. Ναι. Σε αυτά πώς μπορεί ο κόσμος να απευθυνθεί, που μπορεί και τι ακριβώς γίνεται. Θα επικοινωνήσω με τον κύριο Γιώργο τον Βλαμάκη. Ναι. Το τηλέφωνο του είναι 6972. Ναι. 440-149. Ναι. Ξαναλέω 6972. 440-149 και τα στέλνουμε δωρεάν και πολλές φορές βάζουμε και εμείς και δική την αποστολή για να μην επιβαρύνουν οι άνθρωποι και κάνουμε ένα πακέτο και τα στέλνουμε εντελώς δωρεάν. Ναι, μπορείτε να πείτε ακριβώς τι πρόκειται, περί τι είναι, πρόκειται. Είναι το βιβλίο που είχαμε βγάλει ως Αγίου της Πατέρης Άγιον Όρος και Διαχρονική Στάση εναντίον των Ρέσων, που έχει μέσα τις φωτογραφίες της περιουσίας που γίνεται. Είναι το βιβλίο του Πατρός Αλυπίου, ένα συναξάριο συνοπτικό όλου του χρόνου, που έχει εντάξει όλους τους Αγίους όλου του χρόνου και είναι ένα πατρόφιλο πολύ καλό. Είναι το βιβλίο που είχε βγάλει ο πατήρ Χαρίτων, το οποίο λέγεται το Άγιον Όρος και Διαχρονική Στάση πέρα από τον Ρέσο. Η κάρτα του πολίτη που είχαμε βγάλει πάλι ως αυτοκίνητες και κάποια άλλα μικρά βιβλιαράκια, τα οποία είναι απάντησμα κάποιων πατέρων που μιλάνε για την προσευχή. Μάλιστα. Αυτά για όσους θέλουν να βοηθηθούν με το θέμα της αποτύχης περισσότερο, έτσι. Και να πάνε πατρική. Υπάρχει και ένα βιβλίο που λέγεται Αντιαιρετικό Εγκόλπιο, που είναι ένα χοντρό βιβλίο το οποίο περιέχει μέσα επιστολές και συγχρόνων γεροντάδων αλλά και πατέρων, που αποδεικνύουν πώς πρέπει να πράττει ο σημερινός χριστιανός έναντι της αίρεσης. Ναι. Τα οποία είπατε αποστολή και δωρεάν πάντα για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση. Εσείς δεν έχετε σχέση με. Το γνωρίζουμε και εκεί με χρήματα και με τέτοια, δεν έχετε καμία σχέση. Δόξα τω Θεώ, ούτε ζητάμε χρήματα, ούτε ζητήσαμε ποτέ, ούτε με τη βοήθεια του να μας ζητήσουμε. Ναι, και αυτό είναι αυτός ο αγώνας μας. Και σε αυτό είμαστε και εμείς έχουμε κοινή θέση σαν ιστοσελίδα, ότι δεν έχουμε μπει σε κάποια τέτοια διαδικασία, ούτε οτιδήποτε α το πούμε. Ό,τι έχουμε με ίδια μέσα, α το πούμε, γίνεται. Μάλιστα, δεν έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε τώρα. Δεν ξέρω εσείς τώρα που έχουμε το χρόνο και το βήμα, ας το πούμε, να πείτε κάτι στον κόσμο, οτιδήποτε. Νομίζω είπαμε αρκετά, υπάρχουν παρεσπέρα. Κάνουμε συνέχεια εκπομπές. Το θέμα είναι να παραμένουμε στην προσοχή. Ναι. Στους Αγίους Πατέρες και τίποτε παραπάνω, τίποτε τίποτα. Το μόνο τώρα που είπατε τίποτα, μου ήρθε τελευταίο στο μυαλό.
Τα διαστήματα έχουν, εντάξει, σαν στο σελίδα λαμβάνουν πολλά μηνύματα και αυτό είναι και δεν το έχω σταματήσει αυτό το θέμα, γιατί λαμβάνουν μηνύματα σχεδόν από τους ίδιους και από τους ίδιους. Κάνουν κάποιες ερωτήσεις απέναντι στο πρόσωπό σας, δηλαδή τι γνώμη έχει ο Πάτερ Σάββας γι' αυτό. Να πούμε ότι ο Πάτερ Σάββας έχει δικό του κανάλι, ο Σάββας έχει δικό του κανάλι στο YouTube, έτσι. Μπορεί οποιοδήποτε με το επώνυμο, το όνομα, το επώνυμο να μπει να τον ρωτήσει ό,τι θέλει, έτσι δεν είναι. Ναι. Πώς μπορεί κάποιος να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας, γιατί πολλοί ρωτάνε τα ίδια και τα ίδια πράγματα και ρωτάνε και επικριτικά, ξέρω εγώ, και τι γνώμη έχεις εσύ για αυτό που λέει ο Πατήρ Σάββας. Εγώ τον Πατήρ Σάββα για να το φιλοξενήσω σε λίγα μου συνέντευξη κάποια πράγματα έχουν την ίδια γραμμή. Από εκεί και πέρα, αν θέλουν να ρωτήσουν κάποιοι, πιστεύω ότι πρέπει να ρωτήσουν οι ίδιοι σας, έτσι δεν είναι, για το οτιδήποτε. Ας γράψουν σχόλια στο κανάλι και κάποια στιγμή σου δίνετε και το τηλεφωνό σας, από ό,τι ξέρω, έτσι. Ναι, είναι και γνωστό το τηλέφωνο σας πλέον, οπότε όπως πρόσφατα μου στείλανε κάποιο email, ας το πούμε, που να στείλουν κάποιους ιερείς που να είναι αποτυχισμένοι σε κάποιο μοναστήρι, είχατε περάσει εσείς από αυτό το μοναστήρι με τον κύριο Ταχαρήκανα, να στείλουμε κάποιους ιερείς αποτυχισμένους, και λέω οι αποτυχισμένοι ιερείς εκτός από τον πατέρα Χαρήκανα και εσείς που είσαστε μοναχός, έτσι. Είναι ο Πατήρ Χαρίτανος και ο Πατέρας Σάββας που γυρνάνε όλη την Ελλάδα. Οι υπόλοιποι, από ό,τι ξέρω, είναι σε μόνιμη βάση σε κάποια σημεία, έτσι. Ναι, και ο Πατήρ Χαρίτανος είναι στα πρώτη. Ναι, βγαίνει όμως έξω και πηγαίνει και πιο πέρα. Οι υπόλοιποι, από όσο γνωρίζουμε, δεν πάνε κάπου, έτσι. Οπότε ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι θα μείνει καιρό χωρίς εκκλησιασμό και χωρίς διακοινωνία. Θέλετε να πείτε κάτι γι' αυτό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι η συχνήθεια κοινωνία, α το πούμε, έχουν αυτό το τέτοιο ότι να κοινωνήσουμε κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή κτλ. Δεν καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στην αποτυχία, ότι υπάρχει ένας αγώνας, έτσι. Ναι. Και τα πράγματα είναι γνωστά, τα έχουμε πει τόσες φορές, αλλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μπαίνει σε αγώνα. Ναι. Αυτό δεν πρέπει να καταλαβαίνει. Δυστυχώς. Του φέρνουμε για παράδειγμα τη Μεσσέα Μαρία την Αιγυπτία, η οποία είχε μείνει στην έρημο τόσα χρόνια. Αυτό είναι διάνθρωπο, έτσι. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι και μόνο το ότι δεν κοινωνούμε τόσο συχνά και το κάνουμε για θέματα πίστεως, είναι μεγάλο θέμα αυτό, έτσι. Ναι, είναι ομολογία και σώστησε και της ομολογίας. Ομολογία, ναι. Δεν έχει σχέση με τους αρνητικούς, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, γιατί όμως ο κόσμος έχει αυτό το άγχο, δεν με ενδιαφέρει, λέει, όσο έχει μπορώ. Έχει συνηθίσει, είναι το συνήθιο, δεν είναι ότι δεν μιλάει και επαφή με τον πνεύμα, έχει συνηθίσει, είναι η ρουτίνα. Είναι μια ρουτίνα πλέον ο χριστιανισμός για αυτούς, δεν είναι κάτι ουσιαστικό. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή και να πούμε στην πραγματική λατρεία του. Ναι. Οπότε να τους εξηγήσουμε ότι ξέρετε και μία φορά το χρόνο να κοινωνήσετε. Από τη στιγμή που είσαστε καθαροί και κάνετε και ομολογιακό αγώνα, αυτό μετράει, έτσι. Εννοείται πως μετράει. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να καταλάβουν ότι η εξομολογία σου είναι σημαντική. Ναι. Γιατί πολλοί το καταλάβουν και σου λέει εγώ θέλω κάθε Κυριακή στο μοναστηράκι μου να έχω τον πατέρα Σάββατο, πράγμα το οποίο δεν γίνεται, έτσι, τον πατέρα Χαρίτονα. Δεν γίνεται όχι. Τώρα είμαστε υπεντεωπό και είναι αυτό που το πει άλλος μας υπεντός, ότι για να μπει σε έναν ιερέα σωστό θα κάνεις χιλιόμετρα. Ναι, άμα βάλουμε ότι σε όλη την Ελλάδα είναι τώρα αυτή τη στιγμή το πολύ 20 αποτυχισμένοι, το πολύ 20 αποτυχισμένοι, οι οποίοι οι μισοί είναι ιερείς, οι άλλοι είναι μοναχοί κτλ. Και οι περισσότεροι είναι και σε μεγάλες ηλικίες και δεν μετακινούνται. Καταλαβαίνουμε ότι γίνεται. Οπότε να συστήσουμε στον κόσμο ή να πηγαίνει αυτός κάπου μια φορά στο τόσο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δυσκολίες οικονομικές, θα γνωρίζουμε όλα αυτά, έτσι. Μα πρέπει τώρα αυτό που έχει πει ο Άγιος Κοσμός Υπέρος, για να βρεις ένα σωστό, θα κάνεις ιερέα, θα κάνεις χιλιόμετρα. Εκεί θα αποδείξουμε την αγάπη μας. Ναι. Και όταν είναι εύκολα τα πράγματα και πάμε να πιούμε καφέ στην Ελλορία προς τον ελληνικό λαό και να μην πάθουμε τίποτα γνωστό, τώρα θα πρέπει να πάθουμε και από γνωστό, ναι, και να ξοδευτούμε και να κάνουμε τέτοια πράγματα. Τόσα πράγματα. Και θα πρέπει να λοιπόν, αποδείξουμε αν αγαπάμε το Χριστό πραγματικά. Ναι. Και θα πρέπει πάλι και αδερφοί μας οι οποίοι έχουν αποτυχισμένο ιερέα δίπλα τους και πάνε κάθε Κυριακή και εκκλησιάζουν και καλά κάνουν, έτσι. Και παίρνουν και τα μυστήρια. Να καταλάβουμε και εμάς τους υπολείπους που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Γιατί λέγονται μεγάλα λόγια, έτσι. Ότι εμείς είμαστε και βαστάμε και κάνουμε. Ναι, το να καταλάβουν ότι υπάρχουν αδερφοί οι οποίοι δεν έχουν και την οικονομική άνεση να πούμε. Να το πούμε και αυτό το θέμα, έτσι. Δυστυχώς υπάρχει ασυνεννοησία και μεταξύ μας. Δηλαδή να μαζευτούμε 10 άτομα από την Αθήνα, ξέρω εγώ, 10 άτομα από κάπου και να πάμε κάπου, έτσι. Υπάρχει και συνεννοησία και σε αυτό το τομέα. Εκεί έχει βάλει το γυάλι στο ποδάρι, ας το πούμε.
δυστυχώς υπάρχει δεν οργανώνεται σωστά. Ναι. Και να καταλάβουμε ότι και αυτοί, τώρα τον έχουμε τον ιερέα, αλλά σε 10 φίλοι ο ιερέας θα φύγει. Τι θα κάνουμε μετά? Μήπως... Πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη μεταξύ. Ναι, μήπως θέλουμε να συνεχίσουμε από εμάς μετά. Και κυρίως να μένουμε στην αγάπη του Χριστού, ακόμα και ας μην γίνουμε τόσο συχνά όπως το θέλαμε. Ναι. Όχι, το έχουν αναγάγει, ξέρετε το θέμα της κοινωνικής κοινωνίας, το έχουν αναγάγει. Δεν καταλαβαίνουμε ότι έχουμε και περίοδο αιρέσεως, έτσι. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Αυτά δεν έχω κάτι άλλο εγώ από τη μεριά μου πατέρα για τον Κασάβα τώρα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο που διαθέσατε. Και εμείς ευχαριστούμε. Σας παρακολουθούμε στενά κάτι καθημερινά, έτσι. Να είστε καλά, να είστε καλά.